Όλος ο τόπος μύριζε στα φύλλη και ας μην ήταν ακόμα η ώρα του να τριγηθεί. Τα αμπέλια ήταν τόσο φορτωμένα που κλίβαζαν από τα χοντρά τσαμπιά και ακουμπούσαν μέχρι το χώμα. Το αγιόκλημα και ο κισός αγκάλιαζαν γύρω-γύρω όλο το σπίτι, ενώ στα παρτέρια οι πολύχρωμες μαργαρίτες μαζί με τους καταπράσινους βασιλικούς ήταν απόλαυση για τις αισθήσεις. Ένα μαγκαδοπήγαδο βρισκόταν κατά μεσή στην αυλή, ενώ λίγο πιο πέρα μια φυσική στέρνα που είχε σχηματιστεί από το αντίθο σωριάκι που ξέφευγε από την πορεία του ποταμού Κέρατου ήταν γεμάτη με κάδιο νερό. Κάθε πρωί άσπρα και ροζ νούφαρα εμφανίζονταν στην επιφάνειά του και η στέρνα έμοιαζε με παραδεισένια λίμνη εκεί στην άκρη της αυλής. Τους χειμώνες το σπίτι μας στιζόταν από όλους τους αέριδες, περισσότερο από εκείνους που έφερνε το κριτικό πέλαγος που λαμπύριζε μπροστά του και λιγότερο από αυτούς που κατέβαζε το βουνό του Γιούχτα που βρισκόταν πίσω του. Τις πιο πολλές μέρες του χρόνου η Ρούσα δεν μπορούσε να ξεχωρίσει πού σταματούσε η γραμμή του ορίζοντα και πού ξεκινούσε η θάλασσα. Ίδιο ήταν το βαθυγάλανο χρώμα τους, ίδιο χρυσάφι και όλες οι ανατολές τους. Βλέπετε τη Λότζια, το Δημαρχείο του Ηρακλείου, μια εσωτερική αυλή, το 16ο αιώνα, πίνακα από την Ενετία και αυτό, από τη Βενετία και αυτός, και δεξιά ο Δούκας του Χάνδακα, την περίοδο που μιλάμε, το 16ο αιώνα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω τα δικά μου χαρτιά, να σας πω και πώς λεγότανε. Είναι λοιπόν, μέσα στο μάρμαρο, η Λότζια είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, το οποίο διατηρείται πάρα πολύ ωραία. Ο πατέρας της Ρούσας, λοιπόν, ο Μανουήλ Βενιέρης, ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος, που δεν μπορούσε να ανεχθεί άλλο την καταπίεση των Ενετών. Έτσι, μαζί με άλλους αρχοντορωμαίους και Κρήτες ευγενείς, οργάνωσαν μια ακόμα επανάσταση εναντίον τους. Η κίνηση αυτή προδόθηκε και οι προτεργάτες συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν. Ανάμεσά τους ήταν και ο Μανουήλ, ο Δούκας της Κρήτης, μαζί με τη Σινιωρία, Τριανδρία, πώς τους λέγανε, πήραν απόφαση για εξορία της οικογένειάς του. Εδώ γίνεται ένα μεγάλο. Μια μεγάλη περιγραφή του βιβλίου, την προχωράω για λόγους οικονομίας και για να μην σας πω και τι έχει γίνει. Θα σας δείξω όμως δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Η μία είναι από τη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, πίνακες είναι όλοι αυτοί, εγώ τους λέω φωτογραφίες. Λοιπόν, είναι μια χωριάτοπούλα του 16ου αιώνα της Κρήτης. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, βρέθηκε τυχαία. Μετά από ένα ψάξιμο που έκανα ένα καλοκαίρι, και δεξιά είναι μια ενετική γαλέρα, πάλι από την Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, του 16ου αιώνα. Τα γεγονότα λοιπόν που ακολουθούν μετά τον αποκεφαλισμό του Μανουήλ είναι τραγικά. Η Ρούσα, σας δείχνω τη χωριατοπούλα, γιατί η Ρούσα μεταμφιέζεται σε χωρική, μεγαλύτερη γυναίκα, φορτώνεται στην ενετική γαλέρα μαζί με άλλες, για τον τόπο του εκτοπισμού τους, που είναι η Άνδρος. Να ξέρετε ότι ο τόπος του εκτοπισμού ήταν η Άνδρος, η Μήλος και η Σέριφος. Κάποιες τις πήγαν και στην Σύφνο. Οι περισσότερες όμως πηγαίνανε στην Άνδρο. Επίσης να σας πω ότι οι μεταμφιές εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι συνηθισμένο, είτε για λόγους να μην τις πιάσουν οι πειρατές και τις πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα, είτε τα μικρά αγόρια τα οποία τα παίρνανε για τις γαλέρες ή για τα χαρέμια των Σουλτάνων, γιατί γινόταν τρομερές πειρατικές επιδρομές μέσα στα χωριά. Πάντως η μεταμφίεση ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο το 16ο αιώνα γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη, και στα νησιά του Αιγαίου και στις Κυκλάδες. Εδώ δεν ξέρω τι είχε γίνει, δεν την έχω ψάξει την ιστορία της Κεφαλονιάς. Εδώ βλέπετε το οικόσημο. Το σήμα κατά τεθένα, το πούμε έτσι, της Βενετίας, το χρυσό λέω της Βενετίας, εδώ είναι από χρυσόβουλο και κάτω είναι ένας απίστευτος χάρτης, ο οποίος εδώ πέρα βέβαια χάνει πάρα πολύ, επίσης τεραστίου μεγέθους, και οι δύο είναι από τη Βενετία. Έτσι λοιπόν φεύγει από το Χάνδακα η Ρούσα με την καρδιά της γεμάτη θλίψη και απελπισία, και ορκίζεται ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει να πάρει εκδίκηση από τους προδότες που ξεκλήρισαν την οικογένειά της. Ο όρκος για εκείνη την εποχή ισοδυναμεί με το σημερινό τάμα που γνωρίζουμε. Επικαλούμε πάρα πολύ συχνά στο βιβλίο, είχε ορκιστεί και είχε ορκιστεί. Ήταν λοιπόν σαν το σημερινό τάμα.
ο όρκος. Έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε, να υλοποιηθεί. Η γενετική γαλέρα πέφτει σε χέρια πειρατών. Βλέπετε δύο χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικούς πίνακες από το ιστορικό αρχείο της Κωνσταντινούπολης αυτή τη φορά. Ένα κουρσάρο του 16ου αιώνα, Οθωμανό, και ένα Οθωμανικό κουρσάρικο πλοίο. Σε αυτά τα χέρια λοιπόν έπεσε η Ρούσα. Ξέρανε όλες πολύ καλά τι θα πάθουν και φοβούνται για τη ζωή τους. Οι πειρατές εκείνα τα χρόνια που σας είπα ήταν αλεξέλεγκτοι. Οι κουρσάροι μπαίνανε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, οι επιθέσεις τους σποδρές και το δουλεμπόριο στο φόρτε του. Ένα σπάνιος πίνακας επίσης από το ιστορικό αρχείο της Κωνσταντινούπολης, αριστερά, όπου δείχνει μια ναυμαχία ανάμεσα σε δύο ενετικές γαλέρες που είναι μπρος-πίσω, μεσαία-πίσω. Η μπροστινή είναι ένα κουρσάρικο οθωμανικό πλοίο. Έτσι απλά για να το δείτε. Δεν έχει τίποτα άλλο, σαλπάρο για άγνωστο προορισμό λοιπόν μετά από τη γαλέρα που σας είπα. Εδώ είναι φωτογραφίες της Κωνσταντινούπολης του 16ου αιώνα που εκεί έφτασε το καράβι. Είναι από την περιοχή του Μπεμπέκη πάνω δεξιά. Είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε σε ανάλυση τους γενίτσαρους και τις σκηνές που φυλάνε την πύλη εισόδου της πόλης για το φόβο των Ρώσων. Μια ζωή Τούρκοι, τους Ρώσους φοβούνται. Και κάτω είναι το Μπέγιογλου, το γνωστό μας πέραν, μόλις έχει φτιαχτεί ο πύργος του Γαλατά. Εκεί λοιπόν φτάνει το καράβι, στην Κωνσταντινούπολη, όμως οι γυναίκες δεν μπορούν να δουν καμιά ομορφιά της, γιατί το ίδιο βράδυ μέσα από στενά σοκάκια οδηγούνται σε ξύλινα παραπήγματα, όπου εκεί υπάρχουν στιβαγμένες δεκάδες γυναίκες, γιατί στο μέρος αυτό λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα σκλαβοπάζαρα της εποχής. Έχω πάει σε αυτό το μέρος, οι Τούρκοι διατηρούν ένα πολύ μεγάλο τμήμα του, όπου υπάρχει μία στοά η οποία είναι 300 μέτρα, απλά για να φανεί που είναι. Είναι πάνω από τα θεοδοσιανά τείχη. Στο βιβλίο αναφέρω την πύλη, δεν τη θυμάμαι τώρα να σας την πω, είμαι και κουρασμένη. Την πύλη από που μπήκαν, οπότε μπορείτε από το Google να το βρείτε, το σημείο. Έχω πίσω και το, αξίζει τον κόπο να το ψάξετε για όσους πάρουν το βιβλίο, έχω πίσω το σύνδεσμο, μπορείτε να το βρείτε επακριβώς. Είναι ένα λοιπόν αχανές μέρος, όπου ήταν άσκεπα κάποια, και σκεπασμένα μόνο εκεί που στίβαζαν τις όμορφες κοπέλες που άξιζαν πάρα πολλά χρήματα. Οι περισσότερες πουλιόταν σε χαρέμια και δεν ξαναβλέπανε ποτέ το φως του ήλιου. Και για τον λόγο του αληθές, δύο εξαιρετικά σπάνια ντοκουμέντα της εποχής, το δεξί και το αριστερό, το μεσαίο είναι χαρέμι, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ξέρω γιατί το έβαλαν ιδιόπτρατα φτιάξε αυτά. Βλέπετε τους δουλέμπορους, θα σας διαβάσω το κομμάτι και θα σας το εξηγήσω. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν τα σκλαβοπάζαρα ήταν στο φόρτε τους. Το συγκεκριμένο που σας έβερα, το οποίο αναφέρω, το οποίο λέγεται Αυτζή Παζαρέ, A-V-C-Y-O-T-A. Αυτζή Παζαρέ λοιπόν, ήταν από τα μεγαλύτερα εκείνης της εποχής. Εκεί συνέρεαν εκατοντάδες σωματέμποροι, αγοράζοντας και πουλώντας ανθρώπους. Οι όμορφες και παρθένες κοπέλες αγοράζονταν για τα χαρέλια των τιτλούχων. Η ανθρώπινη εξαθλίωση ήταν μεγάλη, αφού όλα γίνονταν σε δημόσια θέα, το βλέπετε εξάλλου, όλα σε δημόσια θέα. Οι έμποροι γύμνωναν τα σώματα, ακουμπούσαν όπου ήθελαν τις κοπέλες, οι αγοραστές έλεγχαν τα δόντια και όχι μόνο, ακόμα και τα απόκρυφα σημεία για να ελέγξουν αν η κάθε κοπέλα ήταν αγνή, και αυτό γινόταν γιατί η αγορά μιας παρθένας, όπως σας είπα, απέφερε πολύ χρυσό. Στο βιβλίο έχω μια υποσημείωση που αναφέρω πόσα κόστιζε η κάθε παρθένα. Η Ρούσα είναι μεταμφιεσμένη σκλάβα, μεταμφιεσμένη μεγάλη γυναίκα. Έτσι δεν αγοράζεται για χαρέμι. Η ομορφιά της έχει χαθεί κάτω από καρβουνόσκονες. Έτσι λοιπόν αγοράζεται σαν σκλάβα και μαζί με άλλες γυναίκες ταξιδεύουν για αρκετές μέρες μέσα σε άθλιες συνθήκες μέχρι που φτάνουν στον τελικό τους προορισμό, στο Εντύρνε.
τη γνωστή μας Αδριανούπολη, που τη βλέπετε εδώ σε πολλές φάσεις, στο γεφύρι του Εύρου ή Μαρίτσας, όπως τον λένε, ο οποίος έχει κοντά 65 τοξωτές καμάρες. Η Αδριανούπολη του 18ου αιώνα είναι πάνω, δεξιά, και κάτω είναι φωτογραφίες, πίνακες της Αδριανούπολης του 16ου αιώνα. Βλέπετε ότι την πύλη της Αδριανούπολης, στην ασπρόμαυρη εικόνα, εδώ τελειώνει ο δρόμος του Μεταξιού. Βλέπετε τις καμήλες και οι σκηνές από τη ζωή στην πόλη. Το Εντύρνα, λοιπόν, όπως το λένε οι Τούρκοι, η Αδριανούπολη για μας, μια πόλη κακοπαθημένη και λαϊλατημένη αρκετές φορές, που ακόμα θρηνεί, που ακόμα τότε θρηνεί το κούρσεμά της από τον Σουλτάνο Μουράτ τον Πρώτο. Η κυρία Μοσχοπούλου θα σας διαβάσει ένα διάλογο ανάμεσα σε μια ετοιμοθάνατη σκλάβα και τη Ρούσα, και αμέσως εγώ μετά θα σας πω ένα μυρολόι, το οποίο το έλεγε και ο παππούς μου, ο οποίος ήταν Θρακιώτης, για το κρούσος της Αδριανούπολης. Με την παραδοσιακή μουσική. Έχει περάσει πολλά δεινά αυτή η πόλη. Ο προπάπους μου ήταν από εδώ. Πρόλαβα να τον χαρώ λίγα χρόνια και μου είχε πει τόσα και τόσα για την ιστορία της. Ορεστιάδα την έλεγαν στα παλιά χρόνια, και ύστερα ήρθε ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, κάποιος Ανδριανός, που της άλλαξε το όνομα και της έδωσε το δικό του. Στην εποχή των Βυζαντινών η πόλη πήρε ξανά το παλιό της όνομα, Ορεστιάδα, και υπάρχουν αρκετοί που ακόμα τη λένε έτσι. Μάχες, σκοτωμοί, κάστρα που έπεσαν και ξαναχτίστηκαν, άνθρωποι που έγραψαν τα ονόματά τους πάνω σε στήλες και σε μνημεία που γκρεμίστηκαν, και κατακτητές που έχτισαν γεωφύρια για να διαβούν οι πολεμιστές τους και να καταλάβουν τούτη την όμορφη πόλη. Αιώνες ιστορίας. Και μετά ήρθαν οι Οθωμανοί, που την έκαναν πρωτεύουσα της δικής τους αυτοκρατορίας. Την αγαπούσε πολύ την Ανδριανούπολη ο προπάπους μου, την πενεμένη πόλη, έτσι την έλεγε, και γι' αυτό όταν αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει, πέθανε από τον καημό του. Να, τώρα που μιλάμε, μου ήρθε στο νου ένα πονεμένο τραγούδι που εκείνος τραγουδούσε πολύ συχνά. Κάτσε να θυμηθώ πώς άρχιζε για να σου το πω. Τα ειδονιά, τα ειδονιά της Ανατολής, τα ειδονιά της Ανατολής, και τα πουλιά της Δύσης. Κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι. Κλαίγουν την Αδριανούπολη, την πολύ κρουσεμένη, από την εκουσέψανε τις τρεις γιορτές του χρόνου, το Χριστουγέννο για Κυρί και το Χριστού για Βάγια. Μετά και τις λαμπρή στην Κυριακή για το Χριστός Ανέστη. Ένα πολύ από τα καλύτερα μυρολόγια που έχουν γραφτεί για μια πόλη.